Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σα καλωσορίζω στο 65ο επεισόδιο του podcast. Το θέμα μα σήμερα είναι Ποια είναι τα σημάδια μιας υγιού οικογένεια και μέσα στην παρένθεση με μικρά παιδιά. Επειδή στο επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε για τα σημάδια μιας υγιού οικογένεια με ενήλικα παιδιά. Τόσο εδώ στο podcast όσο και στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube, μιλάμε συνήθως για δυσλειτουργικές οικογένειες. Μία φίλη, η οποία παρακολούθησε τα δύο τελευταία επεισόδια, τα δύο προηγούμενα επεισόδια, τα οποία αναφέρονταν στα σημάδια μιας υγιούς σχέσης, η οποία δεν είναι απλώς φίλη, είναι και συνάδελφος, είναι και ψυχολόγος, εισηγήθηκε να κάνουμε το σημερινό και το επόμενο επεισόδιο για τα σημάδια μια υγιούς οικογένεια. Και στη συνέχεια να γίνει ένα επεισόδιο για το ποια είναι τα σημάδια μιας υγιούς αδελφικής σχέσης. Σε αυτό το επεισόδιο λοιπόν δεν θα εστιάσουμε στην παθολογία, αλλά στην υγεία. Τη ψυχική και πνευματική και συναισθηματική υγεία μιας οικογένειας. Ελπίζω να ταυτιστείτε σε πολλά σημεία και όσον αφορά το να είστε εσεί γονεί που είστε σε μια οικογένεια που έχετε μικρά παιδιά, αλλά και όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο μεγαλώσατε στην οικογένεια στην οποία μεγαλώσατε όταν ήσασταν οι ίδιοι μικροί. Τι είναι η οικογένεια και ο είναι ο ορισμός της οικογένειας. Στην νεότερη Ελλάδα χρησιμοποιούμε τον όρο οικογένεια υπό την ευρία σημασία, την ευρύτερη ή διευρυμένη οικογένεια και νούμε το γένος, τη γενιά, του συγγενείς. Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για την οικογένεια με τη στενή έννοια, την πυρηνική οικογένεια, τα συγγενικά πρόσωπα που βρίσκονται κάτω από μία στέγη. Τι σημαίνει πυρηνική οικογένεια. Ένα σπιτικό στο οποίο ζουν μαζί είτε ένας ενήλικας και ένα παιδί, είτε ένας ενήλικας και περισσότερα παιδιά, είτε δύο ενήλικες και ένα παιδί, ή δύο ενήλικες και περισσότερα παιδιά. Βάζω πρώτα τις μονογονικές οικογένειες, γιατί είναι μεγάλη η αύξηση του αριθμού των μονογονεϊκών οικογενειών και πολύ συχνά οι μονογονικές οικογένειες στην pop κουλτούρα δεν θεωρούνται καν οικογένειες. Οπότε θεωρώ ότι είναι σημαντικό να το τονίσουμε ότι και μία μονογονική οικογένεια δεν πάβει να είναι οικογένεια και εξακολουθεί να είναι είτε μια υγιής μονογονική οικογένεια είτε μια δυσλειτουργική μονογονική οικογένεια. Μονογονική οικογένεια έχουμε όταν χωρίσει για παράδειγμα ένα ζευγάρι και τα παιδιά διαμένουν με τον πατέρα ή με τη μητέρα, όταν πεθάνει ο ένας από τους δύο γονείς και το παιδί τα παιδιά διαμένουν με τον άλλο ή σε κάποιες περιπτώσεις πιο πρόσφατες όταν ένας άνθρωπος ενήλικας μόνος του αποφασίσει να αποκτήσει παιδί. Συνήθως όμως η πληθώρα των μονογονεϊκών οικογενειών σήμερα δεν έχουν γίνει λόγω αρχικής επιλογής, έχουν γίνει μονογονικές λόγω συνθήκων. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας υγιούς οικογένειας. Και έχω βρει 24 χαρακτηριστικά αυτή τη φορά. Όπως και στα προηγούμενα δύο επεισόδια του podcast, ετοίμασα το υλικό με βάση την κλινική μου πείρα και τις γνώσεις μου στη ψυχολογία. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι οι ενήλικες ή ο ενήλικας που είναι επικεφαλής της οικογένειας να είναι με την όρεξη τους εκεί. Οι γονείς δηλαδή να νιώθουν ενθουσιασμό και χαρά για τον γονικό τους ρόλο. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό το σημάδι και γι' αυτό το έβαλα πρώτο τόσο παλιά όσο τη δεκαετία του 90 που σπούδαζα στο Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκη, είχαν γίνει αρκετές έρευνες οι οποίες έδειχναν την επίδραση των καταθλιπτικών μητέρων στη ψυχολογική συνθήκη ανάπτυξης των παιδιών τους. Εννοείται ότι τη δεκαετία του 90 και τις προηγούμενες δεκαετίες θυμηθείτε την ιστορία του Μπόλπη και της Μέρι Ένσουρθ και τα λοιπά, δινόταν μεγάλη έμφαση στη διερεύνηση και στην εξέταση της σχέσης μεταξύ μητέρας και παιδιού. Ενώ σήμερα γνωρίζουμε ότι δεν παίζει τόσο σημαντικό ρόλο αν είσαι ο πατέρας ή η μητέρα ενός παιδιού, αλλά αν είσαι ένας γονεϊκός γονιός εάν σε μια οικογένεια οι γονεί ή ο δεν είναι ευχαριστημένοι που είναι γονεί, δεν είναι με την όρεξή τους που έχουν το γονεϊκό ρόλο, αυτό έχει καταστροφικές ψυχολογικές συνέπειες στα παιδιά τους. Άρα σε μια υγιή οικογένεια οι γονείς είναι χαρούμενοι που είναι γονείς και έχουν όρεξη για το γονεϊκό τους ρόλο. Πάμε στο δεύτερο χαρακτηριστικό. Αγάπη. Υπάρχει αγάπη. Και όπως έχουμε μάθει όσοι βρισκόμαστε στη συμμετοχή τους τελευταίους δύο μήνες όπου απολαμβάνουμε να διαβάζουμε και να σχολιάζουμε από το βιβλίο του Έριχ Φρόμ «Η τέχνη της αγάπης», η αγάπη είναι απόφαση. Αποφασίζει ο γονιός να αγαπάει τα παιδιά. Χρειάζεται να το αντιληφθούμε αυτό το πράγμα, ότι τα παιδιά έρχονται σε ένα κόσμο έχοντας όλες τις δυνατότητες για να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Οι γονείς παίζουν τεράστιο ρόλο στο να διδάξουν εμπράχτους στα παιδιά τους την τέχνη της αγάπης να αγαπούν οι ήδη τα παιδιά τους, να αποφασίζουν καθημερινώς με λιακάδα, με βροχή, με κρύο, σε καλές μέρες, σε δύσκολες μέρες, να αγαπούν τα παιδιά τους. Η αγάπη είναι απόφαση και σε μια υγιή οικογένεια είναι μια απόφαση που λαμβάνεται συνέχεια. Σε αυτό το σημείο θέλω μόνο να πω ότι εκφράσεις του τύπου τώρα που είσαι τόσο άταχτος ή τόσο άταχτη δεν θα σε αγαπώ πλέον ή εάν κάνεις αυτή την αταξία θα πάψω να σε αγαπώ εκφράσεις οι οποίες εξτομίζονταν παλαιότερα συχνά από τους γονείς είναι καταστροφικές εκφράσεις και καταστροφικές απειλές για τα παιδιά τους. Σε μια υγιή οικογένεια τόσο οι ενήλικες μεταξύ τους νιώθουν την αυθεντική αγάπη, αποφασίζουν ξανά και ξανά να αγαπούν τον εαυτό τους και ο ένας τον άλλο, τόσο τα παιδιά νιώθουν ότι no matter what, ό,τι και αν συμβεί, οι γονεί μα πάντα θα μας αγαπούν. Αγάπη δίχως όρους. Σε μια υγιή οικογένεια έχουμε αγάπη δίχως όρους. Δεν πρόκειται να σταματήσω να σε αγαπώ, Ό,τι αταξία και αν κάνεις, ό,τι επιλογή και αν ό,τι και αν συμβεί. Δεν θα σταματήσω να σε αγαπώ αν έχεις μια δυσκολία. Δεν θα σταματήσω να σε αγαπώ αν γεννήθηκες παιδί με κάποια αναπηρία ή κάποια αναπτυξιακή διαταραχή. Δεν θα σταματήσω να σε αγαπώ αν είσαι κοντός, αν είσαι ψηλός, αν είσαι παχουλό αν είσαι αδύνατος κ.ο.κ. Άρα το πρώτο χαρακτηριστικό σε μια υγιή οικογένεια είναι οι γονείς να είναι με την όρεξη τους γονείς και να έχουν ενθουσιασμό για το γονικό τους ρόλο. Και το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι να υπάρχει αγάπη. Οι γονείς να αποφασίζουν να αγαπούν τα παιδιά τους και οι γονείς να μαθαίνουν να διδάσκουν στα παιδιά τους την αγάπη. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα σας βάλω το playlist όπου διαβάζουμε και σχολιάζουμε από το καταπληκτικό βιβλίο του Erich Fromm, «Η τέχνη της αγάπης», το οποίο, αν και είναι 80 ετών βιβλίο, εξακολουθεί να είναι συγκλονιστικό, επίκαιρο και πολύ βοηθητικό και σήμερα. Πάμε τώρα στο τρίτο χαρακτηριστικό. Υπάρχει συναισθηματική ασφάλεια σε μια υγιή οικογένεια. Οι ενήλικες έχουν ασφαλή συναισθηματικό δεσμό μεταξύ τους και δημιουργούν ασφαλή συναισθηματικούς δεσμούς με τα παιδιά. Σε αυτό το σημείο θα σας παραπέμψω στο επεισόδιο του podcast όπου μιλούμε για τη θεωρία του δεσμού και τα στυλ δεσμού. Υπάρχει το ασφαλέ στυλ δεσμού και τα τρία ανασφαλή στυλ δεσμού. Το αγχώδες στυλ δεσμού, το αποφευκτικό στυλ δεσμού και το απορδιοργανωμένο στυλδεσμό. Δεν θα σπαταλήσω το χρόνο στο επεισόδιο αυτό να μιλήσω για τα ασφαλή και ανασφαλή στυλδεσμού. Αυτό που οφείλω να πω είναι ότι σε μια υγιή οικογένεια υπάρχει ασφαλές στυλδεσμού. Και οι γονείς είναι συναισθηματικά ασφαλείς ο καθένας ξεχωριστά και μεταξύ τους οι γονείς συνδέονται με ένα ασφαλή συναισθηματικά τρόπο και οι γονείς σχηματίζουν ασφαλείς συναισθηματικούς δεσμούς με τα παιδιά τους. Στην περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, είναι σημαντικό ο μονογονέας να έχει ασφαλή συναισθηματικό δεσμό με τον εαυτό του και αν δεν έχει να το δουλέψει αυτό εντατικά στη ψυχοθεραπεία, και να έχει ασφαλή συναισθηματικό δεσμό με όποιους άλλους ενήλικες συνδέεται. Και να μην περιμένει να λάβει συναισθηματική ασφάλεια από τα παιδιά του. Και εδώ απλώς αναφέρω ότι σε μια υγιή οικογένεια δεν υπάρχει το στοιχείο της γονιοποίησης. Θα σας βάλω και το playlist για τη γονιοποίηση, το επεισόδιο τα επεισόδια του podcast μάλλον για τη γονιοποίηση για να παρακολουθήσετε αυτά εάν δυσκολεύεστε με αυτούς τους όρους. Γονιοποίηση είναι η συνθήκη εκείνη στην οποία τα παιδιά ή το παιδί αισθάνονται υπεύθυνα για τους γονείς τους σαν και τα παιδιά είναι γονείς των γονιών τους. Και αυτό μας οδηγεί στο τέταρτο χαρακτηριστικό μιας υγιούς οικογένειας, υπάρχει ιεραρχία σε μια υγιή οικογένεια και οι γονείς αναλαμβάνουν την ευθύνη να εφαρμόσουν την ιεραρχία και να τηρήσουν την ιεραρχία. Ο γονιός είναι γονιός και είναι σε ανώτερη θέση από το ανήλικο παιδί. Δεν νοείται υγιής οικογένεια στην οποία αποφασίζουν τα ανήλικα παιδιά και υπακούν οι γονείς. Δεν νοείται υγιής οικογένεια στην οποία οι γονείς μεταθέτουν την ευθύνη της λήψης αποφάσεων στα ανήλικα παιδιά και δεν την αναλαμβάνουν ήδη. Είναι δύσκολο να κρατήσεις την ιεραρχία σε μια οικογένεια όταν έχεις μια προσωπικότητα και ένα χαρακτήρα που ρέπει προς το people pleasing, προς το να ευχαριστείς τους άλλους και προς τη συνεξάρτηση. Γι' αυτό σε μια υγιή οικογένεια οι γονεί κάνουν δουλειά με τον εαυτό του ώστε να ξεπεράσουν τυχόν προβλήματα συνεξάρτηση και να μην δώσουν υπερεξουσίε στα παιδιά τους, τα το οποία με τη σειρά του, α μου επιτραπεί σύκορος, θα καταστραφούν ψυχικά και συναισθηματικά, θα εξελιχθούν σε εγωκεντρικού ενήλικε, ακόμη και σε ενήλικε με ναρκιστικό στυλ προσωπικότητα, αν αποκτούν υπερεξουσίε μεγαλώνοντας τα παιδιά έχουν δικαιώματα αναλόγως της ηλικία τους. Και σε μια οικογένεια αποφασίζουν οι γονείς, ο γονέας ή το ζευγάρι των γονιών και όχι τα παιδιά για ζητήματα τα οποία αφορούν την οικογένεια. Σε μια οικογένεια κάνει κουμάντο ο γονιός και όχι τα ανήλικα παιδιά. Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται να υπάρχουν και όρια και η ρόλη να είναι διακριτή. Είναι δύσκολο να βάζεις όρια στα παιδιά σου όταν σε πλημμυρίζει αγάπη για αυτά. Όμως η οριοθέτηση των παιδιών αποτελεί μια ύψιστη πράξη αγάπης. Στο σημείο αυτό θα σας βάλω <laughs> στην περιγραφή του βίντεο το σύνδεσμο για ένα βιβλίο που διαβάσαμε παλαιότερα στη συμμετοχή, που έχει να κάνει με τα όρια. Το βιβλίο για τα όρια, όπου το διαβάζουμε και το σχολιάζουμε στη συμμετοχή. Είναι δύσκολο για έναν άνθρωπο που έχει χαμηλή αυτοεκτήμηση να βάλει όρια. Οι περισσότεροι άνθρωποι, οι οποίοι ψυχοεκπαιδευόμαστε, έχουμε δυσκολία να βάζουμε όρια. Οπότε το να βάζει όρια ένας γονιός είναι κάτι που αν δεν μπορεί να το επιτύχει από μόνος του, πρέπει να ζητάει βοήθεια από ειδικό για να μπορέσει να το επιτύχει. Και τα όρια δεν μπορούν παρά να πάνε πακέτο μαζί με την πειθαρχία. Οι γονείς βάζουν όρια, οι γονείς παίρνουν αποφάσεις και τα παιδιά πειθαρχούν. Σε μία υγιή οικογένεια, οι γονείς καταβάλουν όλο τον κόπο που είναι απαραίτητος, ώστε να επιβληθεί η πειθαρχία μέσα στην οικογένεια με αγάπη. Δηλαδή, δεν πάβουν να είναι αγαπητικοί προς τα παιδιά τους, δεν πάβουν να είναι συμπονετικοί προς τα παιδιά τους, ακόμη και κατά τη διαδικασία που επιβάλλουν, που πραγματώνουν την πειθαρχία στα παιδιά τους. Πολύ συχνά, σε μια υγιή οικογένεια, οι γονεί εξηγούν ότι δεν μου αρέσει καθόλου που σου απαγορεύω, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσεις τις οθόνες για περισσότερο χρονικό διάστημα από όσο προνοείται για την ηλικία σου. Δεν θέλω να σε στενοχωρήσω, αλλά ο φίλος γονιός σου να φροντίσω ώστε να τηρήσεις αυτό το όριο για να μην πάθεις ζημιά μεγαλώνοντας. Παρόμοιο παράδειγμα μπορεί να είναι και το παράδειγμα της διατροφής αν ένα παιδί έχει ένα θέμα υγείας και απαγορεύεται να τρώει ορισμένα φαγητά ή πρέπει να ακολουθεί μια συγκεκριμένη διατροφή, ο γονιός με αγάπη επιβάλλει την πειθαρχία εξηγώντα κιόλα παράλληλα και τη δυσκολία που ίσως νιώθει για να το κάνει αυτό. Και μένα δεν μου αρέσει που ζορίζεσαι και στενοχωριέσαι για να επιβληθεί αυτό το όριο και να πειθαρχήσεις σε αυτή την οδηγία του γιατρού ή σε αυτή την οδηγία τη δική μου, πρέπει όμως να το κάνω αυτό για το καλό σου. Και όταν λένε για το καλό σου να το εννοούν. Σε μια υγιή οικογένεια, οι γονείς έχουν αγνά κίνητρα και οι προσπάθειες τους όλες είναι για το καλό των παιδιών τους. Πάμε τώρα στο έβδομο χαρακτηριστικό μιας υγιούς οικογένειας. Οι ενήλικες περνούν ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά, όπου όλη τους η προσοχή είναι στραμμένη σε αυτά. Από πολύ μικρή ηλικία, από την αρχή της βρεφικής ηλικίας, οι γονείς φροντίζουν μέσα στην ημέρα να έχουν ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά τους. Υπάρχουν κάποιες αρκετά παλές μελέτες, οι οποίες δείχνουν ότι ο ουσιαστικός χρόνος, ο ποιοτικό χρόνος μεταξύ γονέα και παιδιού, ο χρόνος τον οποίο υπάρχει επαφή βλέμμα με βλέμμα, υπάρχει βλεμματική επαφή και ουσιαστική επικοινωνία, είναι πολύ σημαντικός για την ανάπτυξη και διατήρηση ισχυρών θεσμών μεταξύ των μελών της οικογένειας και την, ε, θα έλεγα, οικοδόμηση υγιούς προσωπικότητας για τα νεότερα μέλη της οικογένειας. Πέρα όμως από τον ποιοτικό χρόνο που οι γονεί περνούν καθημερινά με τα παιδιά του, σε μια υγιή οικογένεια, οι γονεί φροντίζουν να περνούν και ήδη χρόνο ψυχαγωγικό για τους ιδίους. Και αυτό μπορεί να σημαίνει ότι οι γονείς μπαίνουν στη διαδικασία να ασκήσουν πειθαρχία στα παιδιά τους και για παράδειγμα να φροντίζουν ώστε κάθε βράδυ την ώρα που είναι ανάλογη για την ηλικία των παιδιών τα παιδιά να πηγαίνουν για ύπνο, ούτω ώστε το ζευγάρι των γονέων ή ο μονογονέας μετά που θα κοιμηθούν τα παιδιά ή το παιδί να έχει χρόνο για τον εαυτό του ή για το ζευγάρι τους. Σε πολλά σπίτια επικρατεί αναρχία. Τα ωράρια δεν τηρούνται, τα παιδιά τα ανήλικα πάνε για ύπνο μετά από τους γονείς τους και οι ενήλικες δεν έχουν καθόλου προσωπικό χώρο και χρόνο μέσα στο σπίτι. Πέραν του ποιοτικού χρόνου που περνούν οι γονείς με τα παιδιά τους επί καθημερινής βάσεως, περνούν και προσωπικό χρόνο. Θυμάμαι μια παλιότερη μελέτη που έλεγε ότι ακόμη και μία ώρα την ημέρα να περνάει ποιοτικό χρόνο ο γονέας ή οι με τα παιδιά είναι αρκετός χρόνος, μία ώρα ποιοτικού χρόνου, μία ώρα ε, επαφής βλεμματικής πρόσωπο με πρόσωπο, ώστε να δημιουργηθεί υγιή σύνδεση και ασφαλές δεσμός μεταξύ του γονέα και του παιδιού και να βοηθηθεί το παιδί στην υγιή ανάπτυξη του. Πάμε τώρα στο 8ο χαρακτηριστικό μιας υγιούς οικογένειας. Οι ενήλικες έχουν έγνοια και στόχο να διαπαιδαγωγήσουν τα παιδιά δεν φοβούνται να αναλάβουν τις ευθύνες του γονεϊκού ρόλου. Αυτό φυσικά έρχεται μόνο για να συμπληρώσει αυτά που λέγαμε προηγουμένως για τα όρια και την πειθαρχία. Ποιο είναι ο στόχος μου ως γονέα? Ο στόχος μου είναι να διαπαιδαγωγήσω τα παιδιά μου. Όχι απλώς να τα διατρέφω και να τα φροντίζω από σωματικούς κινδύνους, αλλά να τους δώσω διαπαιδαγώγηση. Το ένα το χαρακτηριστικό υπάρχει ειλικρίνεια σε μια υγιή οικογένεια. Οι γονείς λένε την αλήθεια στα παιδιά και τα διδάσκουν και αυτά με τη σειρά τους να λένε την αλήθεια και να επικοινωνούν ειλικρινώς με τους γονείς τους. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως, και αυτό είναι το δέκατο χαρακτηριστικό για την ειλικρίνεια, είναι τα παιδιά να νιώθουν συναισθηματικά ασφαλή να είναι ειλικρινοί να είναι πεπισμένα στην πράξη πως οι γονείς τους είναι δίκαιοι και δεν θα τα τιμωρήσουν για το γεγονός πως είναι ειλικρινοί. Και αυτή η δικαιοσύνη του γονιού φαίνεται όταν έρθει ένα παιδί και συζητήσει ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει με το γονιό και αντί ο γονιό να δώσει έμφαση στο να προσβάλλει το παιδί, να το κριτικάρει, να το μειώσει για κάτι λάθος που έχει κάνει, να δείξει συμπόνια προς το παιδί και να δώσει όλη του την αγάπη, να αποφασίζει να το αγαπήσει ακόμη περισσότερο στη δύσκολη του ώρα και να το βοηθήσει να βγει από κινδύνους τους οποίους βρίσκεται. Σε μια υγιή οικογένεια, αν ένα παιδί δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση, θα μιλήσει ανοιχτά και ειλικρινά με τους γονείς τους γι' αυτό. Σε μια υγιή οικογένεια, αν ένα παιδί δεχθεί μπούλινγκ στο σχολείο, θα έρθει στο σπίτι και θα μιλήσει ειλικρινά και ανοιχτά για αυτό. Σε μια υγιή οικογένεια, αν ένα παιδί αντιμετωπίζει προβλήματα με τις επιδόσεις του στο σχολείο ή προβλήματα με τις διαπροσωπικές του σχέσεις με τους συμμαθητές, τις συμμαθήτριες και τους διδάσκοντες και τις διδάσκουσες, θα έχει το θάρρος να μιλήσει ανοιχτά με τους γονείς του για αυτό. Πάμε τώρα στο εντέκατο χαρακτηριστικό μιας υγιούς οικογένειας, οι γονείς έχουν κύριο στόχο να μεγαλώσουν παιδιά τα οποία να είναι ευδέμονα ευτυχισμένα, πραγματομένα και όχι απλώς κοινωνικά, οικονομικά και εκπαιδευτικά επιτυχημένα. Πρώτη έγνοια και πρώτη στο μέλημα των γονέων είναι να μεγαλώσουν παιδιά που να είναι καλοί άνθρωποι και να έχουν την ικανότητα να είναι ευτυχισμένοι. Πάμε τώρα στο 12ο χαρακτηριστικό. Οι γονεί δίνουν θρησκευτική και πνευματική διαπαιδαγώγηση στα παιδιά. Σε αυτό το σημείο θα σας πω ότι θα βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο ένα βίντεο που ακούσαμε πρόσφατα στο κανάλι μας για ένα παιδί το οποίο στην εφηβεία αποφάσισε να αλλάξει θρησκεία και η μητέρα του έστειλε μήνυμα γι' αυτό και στην απάντηση εξηγώ τη σημασία της θρησκευτικής διαπαιδαγώγησης των παιδιών μας, έστω κι αν εμείς ήδη είμαστε άθεοι, είμαστε άθρησκοι, αγνωστικιστές και ούτω καθεξής. Η πνευματική διαπαιδαγώγηση θα μπορούσε να συγκριθεί με την ψυχοεκπαίδευση. Σε μια υγιή οικογένεια, γίνεται συστηματική ψυχοεκπαίδευση των παιδιών και οι γονείς φροντίζουν να τονίζουν τις αρετές, πόσο σημαντικές είναι οι αρετές της αγάπης, της καλοσύνης, της οριμότητας, της ε, καθυστερημένης ευχαρίστησης, της επιτυχούς διαχείρισης δύσκολων συναισθημάτων και το καθεξής. Οι γονείς τονίζουν τις αρετές, και διδάσκουν στα παιδιά τρόπους απόκτησης των αρετών και με το παράδειγμα τους, αλλά και με τη διδαχή τους. Δεκατοτρίτο χαρακτηριστικό, σε μια υγιή οικογένεια υπάρχει ελευθερία της προσωπικής επιλογής αναλόγως της ηλικίας του καθενός. Σε μια υγιή οικογένεια, το κάθε μέλος, γονέας ή παιδί, αναλόγως της ηλικίας του και της ιεραρχικής θέσης που έχει μέσα στην οικογένεια έχει ελευθερίες προσωπικής επιλογής. Για παράδειγμα, ένας γονέας μέσα σε μία οικογένεια έχει το δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα αν θα συνεχίσει να είναι παντρεμένος με τον άλλο γονέα ή αν θα χωρίσει. Ή αν πρόκειται για μονογονεϊκή οικογένεια, σε μια υγιή οικογένεια ο γονέας έχει δικαίωμα να επιλέξει να ειναι παντρεμενος με τον αλλο γονεα η αν θα χωρισει η αν προκειται για μονογονικη οικογενεια σε μια καινούργια ερωτική σχέση ή και να προχωρήσει στη σύσταση αναδημιουργημένης οικογένειας. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να επιλέγουν, για παράδειγμα, τον κλάδο των σπουδών τους. Έχουν δικαίωμα να επιλέγουν με ποια καλλιτεχνική δραστηριότητα θα ασχοληθούν και ούτω καθεξής. Ο καθένας, αναλόγως της ηλικία του, έχει ελευθερία της προσωπικής επιλογής. Και εννοείται ότι όσο μεγαλώνει σε ηλικία ένα μέλος της οικογένειας, τόσο περισσότερες ελευθερίες προσωπικής επιλογής αποκτά. Το 14ο τρίτο χαρακτηριστικό είναι αυτό το οποίο σε μια υγιή οικογένεια οι γονείς καθοδηγούν, αλλά δεν χειραγωγούν το παιδί τους. Εκπαιδεύουν το παιδί τους, διαπαιδαγωγούν το παιδί τους, αλλά δεν κάνουν επίκληση στο συνέστημα ούτως ώστε να χειραγωγήσουν το παιδί τους. Και οι χειριστικές συμπεριφορές από την πλευρά των παιδιών αντιμετωπίζονται από τους γονείς, γίνονται undressed, όπως θα λέγαμε στα αγγλικά, και οι γονείς δεν υποκύπτουν σε επικλήσει στο συνέστημα εκ μέρους των παιδιών. Στόχος των γονέων σε μια υγιή οικογένεια δεν είναι να είναι αρεστή στα παιδιά, αλλά να είναι ωφέλιμη. Άρα, πρωτίστως οι γονείς δεν εξασκούν χειριστικότητα στα παιδιά και δευτερευόντως αν τα παιδιά ή όταν τα παιδιά θα εξασκήσουν χειριστικότητα, γιατί σε κάθε ηλικιακό στάδιο υπάρχει ένα αναμενόμενο ποσοστό χειριστικότητα στη συμπεριφορά των παιδιών, όταν τα παιδιά αναπτύξουν ή δείξουν χειριστικές συμπεριφορές, οι γονείς τις αντιμετωπίζουν επιτυχώς. Πάμε τώρα στο 16ο χαρακτηριστικό. Οι γονείς αναγνωρίζουν τα λάθη τους και ζητούν συγγνώμη για αυτά ειλικρινή συγγνώμη και έμπραχτη συγγνώμη. Σε αυτό το σημείο δεν μπορώ παρά να σας παραπέμψω στα επεισόδια του podcast που έχουν να κάνουν με τη συγγνώμη, την αυθεντική συγγνώμη, ε, η οποία έρχεται ε, σε αντιπαράθεση με την ψεύτικη συγγνώμη, αλλιώ φοπόλογη και τη συγχώρεση. 18ο σημείο, σε μια υγιή οικογένεια, οι γονείς ζουν τη δική τους ζωή και αυτό το είπαμε και προηγουμένως, ότι έχουν προσωπικό χρόνο και έχουν και χρόνο ενηλίκων, χρόνο που περνούν μεταξύ τους το ζευγάρι, αν είναι δύο γονείς μαζί σε μια οικογένεια, ή χρόνο που περνάει ο μονογονέας εκτός σπιτιού, με άλλου ενήλικε, φροντίζοντα φυσικά ότω ώστε τα παιδιά να βρίσκονται κάτω από την κατάλληλη φύλαξη. Σε μια υγιή οικογένεια, οι γονεί ζουν τη δική του ζωή και μεγαλώνουν τα παιδιά του, ενθαρρύνοντα την ανεξαρτησία των παιδιών του και καθοδηγώντας τα ώστε μεγαλώνοντας όταν μεγαλώσουν δηλαδή να ζήσουν και εκείνα τη δική του ζωή. Και δεν έχουμε τα φαινόμενα που υπάρχουν σε προβληματικές οικογένειες της συναισθηματική αιμομιξίας όπου ο ένας ζει τη ζωή του άλλου και των προβολών. Το επόμενο χαρακτηριστικό μιας υγιούς οικογένειας είναι ότι οι γονείς δεν κουτσομπολεύουν άλλους ενήλικες ή άλλα παιδιά. Διάβαζα ένα σχόλιο πρόσφατα κάτω από το επεισόδιο του podcast για την εφηβεία, στο οποίο μία μητέρα έλεγε για το δικό της γονεϊκό ρόλο σε σχέση με έφηβα παιδιά και σε εκείνο το σχόλιο κουτσομπόλευε άλλα έφηβα παιδιά στην ηλικία των δικών της παιδιών. Δεν είναι υγιής στάση αυτή να κουτσομπολεύουμε, να κατακρίνουμε, να επικρίνουμε άλλους ανθρώπους. Άλλο να καταδικάσουμε κάποιες πράξεις και κάποιες συνήθειες ως λανθασμένες ή βλαβερές και άλλο να κουτσομπολεύουμε, να επικρίνουμε και να κατακρίνουμε ανθρώπους. Πάμε τώρα στο 20ο χαρακτηριστικό μιας υγιούς οικογένειας. Οι γονείς δεν κάνουν διαχωρισμούς ανάμεσα στα παιδιά τους. Δεν υπάρχει το χρυσό παιδί, το golden child και το μαύρο πρόβατο, το coat σε μια υγιή οικογένεια όλα τα παιδιά είναι ίσα, ισότιμα και οι γονείς κάνουν συνειδητή προσπάθεια να αγαπούν και να αποδέχονται όλα τους τα παιδιά δίνοντας έμφαση και σεβασμό στη διαφορετικότητα του κάθε παιδιού και προσπαθώντας πολύ συνειδητά να μην προβάλλουν δικά τους κομπλεξιλίκια και δικά τους αποθυμένα πάνω στα παιδιά τους. Πάμε τώρα στο 22ο χαρακτηριστικό μια υγιού οικογένεια. Τα παιδιά όσο μεγαλώνουν, διδάσκονται στην πράξη να αποκτούν δεξιότητε και υπευθυνότητε. Είμαι τη γνώμη ότι τα μικρά παιδιά δεν είναι σωστό να μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν οικιακέ εργασίε, αλλά από ένα ηλικιακό σημείο και μετά. Για παράδειγμα, σε ένα έφηβο παιδί, μπορούμε να ορίσουμε ότι το ίδιο μόνο του θα καθαρίζει το δωμάτιό του ή θα περνάει την ηλεκτρική σκούπα από το δωμάτιό του ή θα τακτοποιεί τα πράγματα του μέσα στο δωμάτιο ή θα είναι υπεύθυνο για να βάζει τα ρούχα του στο καλάθι με τα λερωμένα ρούχα ή να είναι υπεύθυνο να παίρνει τα ρούχα του από το καλάθι με τα διπλωμένα και σιδερωμένα ρούχα και να τα πηγαίνει στην τουλάπα του. Σε κάθε οικογένεια, ο κάθε γονιό ή το κάθε ζευγάρι γονιών αποφασίζουν ποιε δεξιότητε και ποιε υπευθυνότητε θα δώσουν στα παιδιά του Σίγουρα είμαστε εναντίον της παιδικής εργασίας, του child labor, αλλά επίσης είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να αναθέτουμε αναλόγως με την ηλικία των παιδιών κάποιες εργασίες μέσα στο σπίτι και κάποιες υπευθυνότητε, ούτω ώστε να τα προετοιμάσουμε για τον κόσμο των ενηλίκων όπου θα πρέπει να λαμβάνουν τις υποχρεώσεις τους. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό οι να δείχνουν στην πράξη υπευθυνότητα στα παιδιά τους. Οι γονείς αποτελούν παράδειγμα για τα παιδιά και πολύ συχνά η συμπεριφορά των γονέων αποτελεί πηγή καθρεφτίσματος και μίμησης για τα παιδιά. Σε μια υγιή οικογένεια, οι γονείς είναι υπεύθυνοι και καλλιεργούν τις δεξιότητες τους. Πάμε τώρα στο 23ο χαρακτηριστικό, το πρώτο τελευταίο. Σε μια υγιή οικογένεια, τα παιδιά μαθαίνουν στην πράξη να αντέχουν τη ματέωση έχοντας γονείς που και ήδη αντέχουν τη ματέωση αλλά και που έχουν την υπομονή να το διδάξουν στα παιδιά. Εδώ θα σας παραπέμψω στο βιβλίο του Σκοτ Πέκ «Ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος» που πάλι έχουμε playlist όπου το διαβάζουμε και το σχολιάζουμε για όσου βρίσκονται στη συμμετοχή στο κανάλι μας όπου ο Σκοτ Πέκ ορίζει ως βασικό πρώτο βήμα για την απόκτηση οριμότητας ενός ανθρώπου να εξασκείται στην αρχή της καθυστερημένης ευχαρίστησης. Θα διαβάσω τώρα για να έχω μετά όλο το χρόνο και όλη την ελευθερία να παίξω. Επιλέγω πρώτα να κάνω τις δουλειές μου και μετά να χαλαρώσω, να ψυχαγωγηθώ και το καθεξής. Η ματέωση είναι το συνέστημα εκείνο που νιώθεις όταν κάτι που επιθυμείς να αποκτήσεις δεν το αποκτάς η συστηματική διαπαιδαγώγηση των παιδιών ώστε να μάθουν να αντέχουν στη ματέωση είναι βασικό εργαλείο για την ψυχοσυναισθηματική ορίμανση των παιδιών. Αλλά επίσης αποτελεί και ουσιαστική προϋπόθεση ήδη οι ίδιοι να είναι ψυχοσυναισθηματικά όριμοι ώστε να αντέχουν τη ματέωση, να αντέχουν την απόρριψη και να μπορούν να ακούσουν και όχι και να μην τελειώσει και χαλάσει ο κόσμος. Στην ουσία σε μια υγιή οικογένεια οι γονεί είναι ψυχοσυναισθηματικά όριμη και καθοδηγούν τα παιδιά τους, τα εκπαιδεύουν, τα διαπαιδαγωγούν ούτω ώστε και αυτά να γίνουν ψυχοσυναισθηματικά όρημα. Και πάμε τώρα στο τελευταίο χαρακτηριστικό μιας υγιούς οικογένειας που είναι αυτό της άμεσης αντιμετώπισης των προβλημάτων. Σε μια υγιή οικογένεια τα προβλήματα δεν μπαίνουν κάτω από το χαλί. Σε μια υγιή οικογένεια μιλούμε ανοιχτά για τα προβλήματα. Στα παιδιά οι δίνουν πληροφορίες κατανοητές για την ηλικία τους και απαντούν στις ερωτήσεις των παιδιών τους. Σε μια υγιή οικογένεια, εάν ένα ζευγάρι θα χωρίσει, μιλάει ανοιχτά για αυτό το ζήτημα στα παιδιά και απαντάει τις ερωτήσεις των παιδιών. Σε μια υγιή οικογένεια, αν ένας γονιός έχει μια σοβαρή ασθένεια, ενημερώνει τα παιδιά γι' αυτό σε μια υγιή οικογένεια, αν ο γονιό ή οι γονεί αποφασίσουν ότι θα κρατήσουν απόσταση από κάποια μέλη τη ευρύτερη οικογένεια λόγω τοξική συμπεριφορά αυτών των μελών τη ευρύτερη οικογένεια, λένε την αλήθεια στα παιδιά του. Ότι αποφασίσαμε ω ενήλικε, ω γονεί ή ω γονέα, ότι για τη δική μου προστασία και για τη δική σου προστασία θα ελαχιστοποιήσουμε τις επαφές ή και θα φτάσουμε σε ένα σημείο no contact με το τάδε συγγενικό πρόσωπο, λόγω του ότι η συμπεριφορά αυτού του προσώπου είναι επιζήμια και είναι τοξική και για σένα και για μένα. Αυτά ήταν τα 24 χαρακτηριστικά μια υγιούς οικογένεια που έχω σημειώσει. Ξαναλέω, μιλάμε για οικογένεια με μικρά παιδιά. Στο επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε για οικογένεια με ενήλικα παιδιά. Θα χαρώ πολύ στα σχόλια να διαβάσω τις δικές σας απόψεις, αν συμφωνείτε με αυτά τα χαρακτηριστικά που έχω μαζέψει και έχω σημειώσει και αν έχετε τυχόν απορίες πάνω σε αυτά. Σε περίπτωση που υπάρχουν πολλές απορίες, το επόμενο επεισόδιο του podcast θα είναι συνέχεια του πώς είναι μια υγιή οικογένεια με μικρά παιδιά και θα μεταθέσουμε πιο κάτω το πώς είναι μια υγιής οικογένεια με ενήλικα παιδιά. Σας φιλώ, σας χαιρετώ. Γεια! Yeah.